Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα οι αποκαλύψεις για τη νέα υπόθεση βιασμού κατά σειρώη και μαστροπία σε βάρος ανήλικου αγοριού από έναν 66χρονο λιράρι, ο οποίος είναι ο βασικός κατηγορούμενος στην ανατριχιαστική αυτή υπόθεση, η οποία θυμίζει κολονό. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παρόμοιο αποτρόπαιο έγκλημα, σαν γι' αυτό το οποίο είχαμε δει πολλές φορές. Πρόσφατη είναι η περίπτωση του κολονού. Ίσως και όχι μόνο. Δυστυχώς, αυτό το οποίο λέμε τουλάχιστον εμείς, αυτό το οποίο φτάνει στα φώτα της δημοσιότητας, είναι η κορφή ενός παγόβουνου. Όσο και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως με το κίνημα MeToo, έχουμε γενικότερα μια αύξηση των περιστατικών τα οποία καταγγέλλονται. Πολύ τρομακτικό. Και μόνο που το άκουσα. Είναι τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή, σαν μητέρα, τι μπορείς, ανησυχία. Αποτροπιασμό για όλο αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι. Γενικά όλα καταραίουν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι εδώ πέρα. Εάν φταίει ο άνθρωπος να τιμωρηθεί με την πιο βαριά τιμωρία, για παράδειγμα. Εγώ τον άνθρωπο τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά λέω την αλήθεια. Το περιμένατε σε αυτό? Όχι. Από αυτόν τον άνθρωπο όχι. Το ξέρετε καλά, το ξέρετε. Ναι, λίγο πολύ τον ήξερα. Γιατί και σαν γλεντζές, λίγο που είμαι κριτικός. Ναι. Αλλά πέσατε από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Σκέψου τώρα να βάλεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου, να το εμπιστευτείς το κοπέλι σου και να σου κάνει αυτή την ατιμία. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι απαράδεκτα. Δεν τον περίμενε κανείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και λιράρις και εμάθανε και τα παιδιά λίρα. Αυτός ήταν όμως 62 χρονών, άμα το πάρουμε έτσι με τη χρονολογία. Άρα λοιπόν πιο μπροστά πρέπει να το ψάξουμε. Για την υπόθεση φρίκης με θύμα το ανήλικο αγόρι, ο 66χρονος λιράρης φέρεται να το προσέγγισε σε ηλικία 11 ετών, ενώ φέρεται να το βίαζε από το 2020 και έπειτα. Για ομοί βία έκανε λόγο ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου, ο οποίος εκτιμά ότι είχε αποκαλυφθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ανοίγουν στόματα. Μια πολύ δύσκολη ηλικία, μια πολύ μικρή ηλικία, μια ηλικία στην οποία γενικότερα τα σημάδια της κακοποίησης μένουν ανεξίτηλα, θα έλεγα, σε όλη την υπόλοιπη ζωή του ατόμου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος βίας, δεδομένου του ότι τα θύματα αργότερα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον σεξουαλική βία, με βάση τις έρευνες, σε ένα ποσοστό 40% γίνονται θύτες. Αλλά όταν ακούω αυτά, ορίομαι, γιατί έχω 4 παιδιά, έχω 3 εγγόνια. Και όχι μόνο τα παιδιά μου, όλα του κόσμου τα παιδιά, λέω, να είναι καλά, γερά, δυνατά και όχι να τα κακοποιούμε. Είναι παράδεκτο. Την υποδειγματική τιμωρία του 66χρονου ζητούν δημότες, οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί από τη νέα υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου. Γενικότερα προσωπικές εικόνες, προσωπικές φωτογραφίες του ανήλικου του φέρεται ότι μάλλον δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι γενικότερα μιλάμε για παιδοβιασμό, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο αποτρόπαιο. Πολύ αισχρό γεγονός. Σήμερα είναι θέμα συζήτησης για όλο τον κόσμο. Απαράδεκτα πράγματα και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τώρα 10 η ώρα που το μάθαμε, έχουμε πέσει όλη η οικογένειά μου από τα σύννεφα. Έχουμε να κάνουμε βέβαια παρέα πάνω από 20 χρόνια. Έχει μια αξιόλογη γυναίκα και δεν τη σεβάζει και καθόλου, ούτε τη γυναίκα του, ούτε και το παιδί του. Σύμφωνα με στοιχεία που μας παρέθεσε ο κύριος Παπανικολάου, το πρώτο 8μηνο του 2022 οι καταγγελίες για σεξουαλική βία άγγιξαν τις 300 στη χώρα μας. Το 80-85% γίνεται από κάποιον που το παιδί γνωρίζει καλά, όπως γείτονας, φίλος, μέλος της οικογένειας, ενώ 1 στα 6 παιδιά θα δεχτεί κάποια μορφή σεξουαλικής βίας. Σύμφωνα πάντα με στατιστικές, 1 στα 30 παιδιά έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας ή απόπειρας βιασμού στη ζωή του. Άρα λοιπόν μιλούμε για ένα πολύ μεγάλο, για πολύ δρόμο ακόμα που πρέπει να διανύσουμε.